Πω, σήμερα βαριέμαι πάρα πολύ. Ούτε η Έμα είναι εδώ, ούτε η Άννα, ούτε η μαμά. Είμαι μόνος μου. Μόνο ο παπάς είναι εδώ, αλλά και αυτός δεν μου μιλάει. Ούτε να κοιμηθώ δεν θέλω. Τι να κάνω. Πω, βαριέμαι. Μου ήρθε όμως μια ιδέα. Θα πάω στο δωμάτιο της Άννας και θα πάρω το λάπτοπ. Αλλά για να πάω εκεί θα πάρω μαζί μου και το skateboard. Τέλεια! Βόλτα με το skateboard στο δωμάτιο. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου? Δεν έχουμε πει, Αλέξανδρε, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείς το skateboard μέσα στο δωμάτιο. Παπά, συγγνώμη, δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Τι να σου πω, βρε Αλέξανδρε. Ο παπάς έφυγε. Θα πάρω τώρα το λάπτοπ της Άννας και θα μπω στο διαδίκτυο για να δω βιντεάκια στο YouTube. Για να δω. Τι ωραία βιντεάκια αυτά με τις γάτες. Πλάκα έχουν. Ω, τέλειο κι αυτό. Μου θυμίζει τη δική μας τη γάτα. Αλέξανδρε, τι σου είπα, παιδί μου. Συνεχώς όλους τους κανόνες του σπιτιού δεν τους τηρείς. Πήρες το λάπτοπ από την Άννα και κάθεσαι και βλέπεις μόνος σου βίντεο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ενάντια στους κανονισμούς του σπιτιού. Απαγορεύεται για σένα το διαδίκτυο. Μπαμπά, συγγνώμη. Δεν ήθελα να κάνω κάτι. Ήθελα απλά να δω ένα βίντεο γιατί βαρέθηκα. Σε παρακαλώ, θέλω να μείνεις ήσυχος τουλάχιστον για την υπόλοιπη μέρα. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Τι έχει πάθει και αυτός ο μπαμπάς σήμερα. Όλη την ώρα γκρινιάζει και έρχεται και μου κάνει έλεγχο να δει τι κάνω. Τώρα σκέφτηκα. Θα πάρω λοιπόν την τηλεόραση και θα τη φέρω εδώ στο δωμάτιο. Ήταν λίγο δύσκολο να τη μετακινήσω, αλλά τέλεια. Τι έχει εδώ, ένα καινούργιο συγκρότημα. Δεν ξέρω από μουσική, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν πειράζει, θα το δω. Αλέξανδρε, ειλικρινά με έχεις βγάλει εκτός σε αυτού. Είναι δυνατόν να παίρνεις την τηλεόραση και να την φέρνεις εδώ μέσα στο δωμάτιό σου? Ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω μαζί σου. Πρώτα έκανες βόλτες με το skateboard. Μετά πήρες το λάπτοπ της αδερφής σου και μπήκες στο διαδίκτυο χωρίς να ζητήσεις την άδειά μου. Και τώρα παίρνεις την τηλεόραση, τη φέρνεις στο δωμάτιό σου και βλέπεις ένα Θεός ξέρει τι προγράμματα. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Σήμερα ήταν μια πολύ βαρετή ημέρα και ήθελα να κάνω κάποιες δραστηριότητες που μου αρέσουν. Θα φύγω από το σπίτι, θα πάρω τώρα το σακίδιό μου και θα πάρω και το skateboard και φεύγω. Θα δει ο μπαμπάς που συνεχώς με μαλώνει. Πού βρίσκομαι άραγε? Πω, νομίζω ότι χάθηκα. Πω, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Όχι, για να δω. Δεν βλέπω και κανέναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Προς τα πού να πάω? Κανένας δεν είναι. Ας πάω προς τα εδώ, μήπως βρω κάποιον. Πω, έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει και φοβάμαι αρκετά. Αχ, μακάρι να βρω κάποιον να με βοηθήσει. Πως φοβάμαι. Κάτι βλέπω εκεί. Αυτός δεν είναι ο γιος του Περιστέρη? Ναι, έχεις δίκιο. Νεαρέ μου, τι κάνεις εδώ πέρα μόνος σου μέσα στη νύχτα? Και βλέπω ότι φοράς και το σακίδιό σου. Ναι, είμαι ο Αλέξανδρος Περιστέρης και θέλω να σας πω ότι χώθηκα. Δεν ξέρω πώς θα πάω στο σπίτι μου. Ξέρουμε ποιος είσαι, μην ανησυχείς. Είσαι ο γιος του Περιστέρη. Ο μπαμπάς σου είναι συνάδελφός μας. Ναι, αυτός είμαι. Μήπως μπορείτε να με πάτε στο σπίτι μου? Θα σε πάμε, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να τριγυρνάς τέτοιες ώρες μόνος σου εδώ. Ναι, συγγνώμη. Μήπως κι εγώ σήμερα ήμουνα αρκετά αυστηρός με τον Αλέξανδρο. Θα τηλεφωνήσω να μας φέρουν μια ωραία έτσι πίτσα και να τον καλοπιάσω. Και ίσως παίξουμε και κάποιο παιχνίδι στο λάπτοπ. Αλέξανδρε, έλα παιδί μου.
Έλα, μη κρύβεσαι. Έλα λίγο που θέλω να σου μιλήσω. Ωχ, αρχίζω και ανησυχώ που είναι ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, μη μου κάνεις πλάκα, γόρι μου. Έλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φέρατε στο σπίτι μου. Και εκείνη η ιστορία με τη γάτα και τον μπαμπά ήταν καταπληκτική. Ακού να βοηθεί μια μικρή γατούλα. Θα ρίξουμε τρελά γυαλιά άμα το πω μέσα στον μπαμπά. Ελπίζω μόνο ο μπαμπάς να μην με μαλώσει. Μην ανησυχείς, Αλέξανδρε. Θα του πούμε εμείς ότι δεν χρειάζεται να σε μαλώσει. Αρκεί που σε βρήκαμε. Ήσουν πολύ τυχερός να ξέρεις που μας βρήκες. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνατε για μένα. Ένα λεπτό τώρα να χτυπήσω να δω αν είναι ο πατέρας σου μέσα. Ελπίζω να μην έχει βγει και σε ψάχνει. Μπαμπά, μπαμπούλι μου, μπαμπούλι μου, χίλια συγγνώμη που έφυγα. Μη με μαλώσεις, σε παρακαλώ, μη με μαλώσεις. Αχ, Αλέξανδρε, δεν θα σε μαλώσω, αλλά αυτό που έκανες ήταν αρκετά απερίσκεπτο. Μη το ξανακάνεις, σε παρακαλώ. Δεν θα σε μαλώσω αυτή τη φορά, αλλά θέλω όταν βγαίνεις από το σπίτι να μου το λες. Εντάξει, μπαμπά, ευτυχώς που βρήκα τους συναδέλφους σου και με φέραν αυτοί στο σπίτι γιατί δεν ήξερα πώς να έρθω. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν έτοιμος να τηλεφωνήσω στην αστυνομία και να αρχίσω να ψάχνω τον Αλέξανδρο. Δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Ευτυχώς που τον βρήκαμε, σώ και αυλαβή. Σας ευχαριστώ. Μπαμπά, θα με μαλώσεις? Όχι, δεν θα σε μαλώσω. Συγγνώμη. Εντάξει. Μπαμπά, τι θα φάμε, πεινάω πάρα πολύ. Σου έχω ετοιμάσει μια έκπληξη. Έχω παραγγείλει την αγαπημένη σου πίτσα και αν θέλεις και εσύ μπορούμε να παίξουμε ένα ωραίο επιτραπέζιο. Ω, τέλεια, μπαμπά. Και επίσης θα ήθελα να μου εξηγήσεις και εκείνη την αστεία ιστορία με τη γάτα. Με τη γάτα? Πού το ξέρεις εσύ αυτό?